Από την πρώτη στιγμή, η πλειοψηφία των φίλων του ΠΑΟΚ έδειξε να ξεγράφει από την ομάδα τον νεαρό και παρά τις όποιες ακραίες τοποθετήσεις που ακούστηκαν ιδιαίτερα τα πρώτα 24 ώρα μετά το ατόπιμα του Έργου Σκάτσε, επικράτησε η λογική. Χαρακτηριστικό και το πανό που ανήρτησαν στην κερκίδα στο γήπεδο της Βέρειας, σύμφωνα με το οποίο ο ΠΑΟΚ είναι πάνω από τα έθνη και πάνω από τις θρησκείες. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που ένα μπλουζάκι φέρνει αναστάτωση στον ΠΑΟΚ. Οι διοικούντες στο δικέφαλο του Βορρά είχαν κληθεί πριν από περίπου 6 μήνες να αντιμετωπίσουν ένα ακόμη φάουλ στο οποίο φέρεται να υπέπεσε ο Στέφανος Κλάους Αθανασιάδης, που την παραμονή της Εθνικής Γιορτής της 25ης Μαρτίου είχε ανεβάσει στο προφίλ του στο Instagram μια φωτογραφία ενός t-shirt στο οποίο απεικονίζονταν ο αρχιχουντικός Γιώργος Παπαδόπουλος. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι το προφίλ δεν είναι δικό του και ας ήταν γεμάτο από φωτογραφίες με προσωπικές του στιγμές. Οι διοικούντες δεν θέλησαν να δώσουν έκραση, έδειξαν καλή διάθεση και ο παίχτης έλαβε άφεση αμαρτιών. Πολλά κοινά στοιχεία στις δύο περιπτώσεις, με εκ διαμέτρου όμως αντίθετη κατάληξη. Γιατί άραγε? Να δώσω δημόσια τα συγχαρητήριά μου στον Στέφανο τον Δαμιανίδη για το εξαιρετικό θέμα που ετοίμασε. Έχουμε εξέλιξη στο θέμα πριν πιάσουμε στην κουβέντα. Πριν πάμε στην κουβέντα, γιατί υπάρχει η συγγνώμη του Κάτσε πριν από λίγη ώρα. Να δούμε τι δήλωσε ο Αλβανός ποδοσφαιριστής πριν από λίγη ώρα. Έχω καταλάβει ότι μπορεί να μην είμαι πια στην ομάδα. Εξαρτάται από τον κύριο Σαββίδη, τη διοίκηση και τον κόσμο. Πιστεύω ο ΠΑΟΚ να πάρει την καλύτερη απόφαση για εμένα. Στην απολογία είπα ότι δεν γνώριζα τι ήταν το Ουτσεκά. Τη φανέλα τη φόρεσα γιατί είδα τη σημαία της Αλβανίας και δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι θα προκαλέσει θέμα στην Ελλάδα. Αν ήξερα, δεν υπήρχε περίπτωση να τη φορέσω. Εδώ ζω, έχω μεγαλώσει εδώ. Εδώ πήγα σχολείο και εδώ είναι η δεύτερη πατρίδα μου, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Έργους Κάτσε. Επαναλαμβάνω στο θερμητικό κανάλι λίγο πριν από λίγη ώρα. Μετά τις 10 μεταδόθηκε η συνέντευξη και επειδή την άκουσα, πρέπει να πούμε και δεν ήταν στην κάρτα ότι ζήτησε δύο φορές συγγνώμη. Μία από τον ΠΑΟΚ και μία από τον κόσμο επίσης. Τώρα, αν αυτό σημαίνει κάτι, έτσι. Mm-hmm. Ναι, γιατί δεν το είχε κάνει έως τώρα. Ερώτημα. Για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Να έχω και τον κύριο Λίβα σε αυτά τα θέματα και τη νομική του έτσι, υπόσταση θέλω και γνώμη. Μια συγγνώμη μπορεί να σβήσει, κύριε Λίβα, όλα όσα προκάλεσε ο Έργους Κάτσε, ο 20χρονος ποδοσφαιριστής, με αυτά που έκανε. Είδατε το θέμα, νομίζω, τα είπε όλα, έτσι. Το θέμα της συγγνώμης τώρα είναι τελείως διαφορετικό από την νομική αντιμετώπιση που μπορεί να έχει το συγκεκριμένο θέμα. Και αν θέλετε, για μένα σε αυτό το θέμα υπάρχουν τρεις παράμετροι. Ο πρώτος είναι ο ΠΑΟΚ, η δεύτερη παράμετρος είναι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι, μπορεί να ταυτίζονται σε πάρα πολλά ζητήματα, αλλά είναι και δύο διαφορετικά ζητήματα, ο ΠΑΟΚ και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, θα σας εξηγήσω πιο κάτω τι εννοώ. Και τρίτον είναι πώς το βλέπει ο καθένας από πλευράς εθνικής συνείδησης. Όσον αφορά για τον ΠΑΟΚ, ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται από κανέναν να του πει πώς πρέπει να αισθανθεί, να συμπεριφερθεί, να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο θέμα. Έχουν αποδείξει σε πληθώρα ζητήματα πώς αντιμετωπίζουν, με τι σωστό κριτήριο αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα και παίρνουν τις σωστές αποφάσεις. Όσον αφορά τώρα για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η συγγνώμη, επειδή το θέμα τώρα ναι μεν υπάρχει θέμα με τον κόσμο, με την εθνική συνείδηση κτλ. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Ο Κάτσε είναι ένα περιουσιακό της στοιχείο. Νομίζω ότι πρέπει να το διαχειριστεί ανάλογα και βεβαίως τα νομικά επιχειρήματα που έχει, αν θέλει να διακόψει το συμβόλαιο, να το λύσει τέλος πάντων του Κάτσε, είναι υπέρ της. Δεν το συζητάμε. Αλλά η διαχείριση που θα θέλει να κάνει μπορεί να είναι σε συνάρτηση και με τις αντιδράσεις που υπάρχουν. Και να μην ζημιωθεί κιόλας. Δηλαδή, πιστεύω ότι αν θέλει, μπορεί να τα πετύχει και τα δύο. Και να μην δυσαρεστήσει τον κόσμο και την εθνική συνείδηση του καθενός, αλλά και σαν ΠΑΕ να μην έχει κάποιο πρόβλημα, το αντίθετο, να προσπαθήσει να αποκομίσει όσο το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος μπορεί από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Και βέβαια, η τρίτη παράμετρος είναι ο καθένας πώς το αισθάνεται, γιατί πιστεύω ότι έχουμε την τιμή σήμερα να έχουμε μαζί μας και το θεωρώ τουλάχιστον εγώ ιδιαίτερη τιμή. Ένα παλικάρι εκεί, δύο μέτρα, ο οποίος έχει μπει μέσα σε στάδιο, κρατάει την ελληνική σημαία, που αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, πιστεύω ότι θα μπορούσα να συγκρίνω τη στιγμή αυτή μόνο με τη γέννηση των παιδιών μου. Να ήμουν εγώ στη θέση του Αλέξανδρου, να κρατάει την ελληνική σημαία, να τον ζηλεύει όλη η Ελλάδα και δεν ξέρω τώρα, μην μπούμε σε διαδικασία, θα είναι πιστεύω λάθος τώρα, Άρης, ΠΑΟΚ κτλ. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί στην κάθε ομάδα, επειδή ο Αλέξανδρος είναι χαρακτηρισμένος με τον Άρη. Πώς μπορεί να αισθάνεται ο κάθε Έλληνας τώρα όταν βλέπει αυτή την κατάσταση, και θα μου επιτρέψετε να τονίσω το εξής.
Επειδή δείξατε για τον Κατίδη, ο Κατίδης το έκανε σε μια στιγμή έντασης. Ο Κάτσε το έκανε χωρίς να πιέζεται από συναισθηματική φόρτιση ενώ ή κάτι άλλο. Και εγώ είμαι καλοπροαίρετος με τον Κάτσε και θέλω να δεχτώ ότι δεν ήξερε, δεν ζητάει τώρα συγγνώμη. Θα ήθελα να θυμηθούμε όλοι τι είπε ο Κάτσε αφού έχει βγει στη δημοσιότητα η συγκεκριμένη φωτογραφία. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Διάβασα ότι είπε ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι υπόλοιποι, με ενδιαφέρει τι λένε οι δικοί μου που με ξέρουν. Θα μου επιτρέψετε να του πω, κύριος... Το είπε. Κύριε Κάτσε, θα μου επιτρέψετε να σου πω ότι οι δικοί σου είναι Αλβανοί. Και αν σε ενδιαφέρει τι λένε μόνο οι Αλβανοί, εκτίμηση κάνω σαν Αργύρης. Πάντως, αυτά που εγώ δεν τον σήμερα... θέλω να τον ξαναδώ αυτά ποτέ. Αυτά που είπε σήμερα είναι τελείως διαφορετικά, δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Σαφέστατα. Και εγώ αυτό είδα. Αυτό είδα που είπε σήμερα. Τα υπόλοιπα, κύριε Τραπεζανίδη. Τελείως διαφορετικά αυτά. Αυτά που είπε σήμερα είναι τελείως διαφορετικά. Είναι σαφέστατα τελείως διαφορετικά. Αλλά σήμερα όμως, όταν ξέρεις ότι πας σε μια απολογία, είσαι προετοιμασμένος, σε έχουν δασκαλέψει, ξέρεις τι θα πεις κτλ. Όταν βγαίνει αυτή η φωτογραφία, που εγώ θέλω να είμαι καλοπροαίρετος, σας είπα. Την επόμενη στιγμή, η πρώτη αντίδρασή του, η πρώτη δήλωσή του είναι: δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι υπόλοιποι. Με ενδιαφέρει μόνο την έννοια δική μου. Αυτό δεν το είδα. Είπε, εγώ δεν το ξέρω. Είπε ότι αυτοί αυτό που με ξέρουν, ξέρουν τι άνθρωπος είμαι και ότι αν το ήξερα δεν θα το έκανα ποτέ. Αυτό είπε και σήμερα. Αυτό είπε. Δηλαδή, αυτό είπε κύριε Λίβα. Σαν δήλωση ήταν αυτή ότι επειδή δεν θα το έκανα ποτέ, λέει, αν το ήξερα και δεν ξέρω τι λέει ο κόσμος, αυτοί που με ξέρουν τι άνθρωπος είμαι ξέρουν ότι δεν θα το έκανα ποτέ. Αυτό είπε και σήμερα. Δεν θα το έκανα ποτέ. Κύριε Κίτα, μου επιτρέπετε. Έτσι διάβασα. Αν κάνω λάθος, όχι αυτοί που με ξέρουν, οι δικοί μου. Το θέμα είναι τι κάνει μια ΠΑΕ. Και έρχομαι τώρα εδώ. Τι κάνει, κύριε Ορφάνε, επίσης διοικητικός τέλεχος. Το κόβει το κεφάλι και ικανοποιεί το λαϊκό αίσθημα. Τον βάζει στον πάγο και ξεσηκώνει ή αγριεύει κάποιους άλλους, τους ικανοποιεί να μην χάσει το περιουσιακό στοιχείο. Τι κάνει μια ΠΑΕ, γιατί είναι παίχτης της ομάδος. Καταρχήν, αυτή είναι η σοβαρή ερώτηση. Τα υπόλοιπα είναι εκτιμήσεις. Γιατί αν δούμε ότι ο ποδοσφαιριστής είχε πρόθεση στο να το κάνει αυτό, δεν θα ζητούσε σήμερα συγγνώμη. Απ' την άλλη μεριά, όπως είπε ο Αργύρης, αν το δούμε καλοπροαίρετα, υπάρχουν ευθύνες στο παιδί αυτό. Αλλά το ζητούμενο για μένα σαν ΠΑΟΚ είναι τι γίνεται με τον παίκτη. Εγώ η εκτίμησή μου είναι ότι ο ΠΑΟΚ άργησε. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε από την πρώτη στιγμή να το πάρει το θέμα επάνω του, να βγει μπροστά όποιος Σαββίδης ή αν δεν μπορεί να βγει ο Ζήσης ο Βρίζας που είναι πρόεδρος και να προστατεύσει το περιουσιακό του στοιχείο. Για αυτή τη στιγμή ο μόνος χαμένος από την υπόθεση αυτή θα βγει ο ΠΑΟΚ. Πάντως υπήρχε μια ιδιαιτερότητα. Ναι. Ο παίκτης ήταν εκτός Θεσσαλονίκης, έλειπε μια εβδομάδα. Ναι, είναι ένα ζήτημα. Ήταν με την Εθνική Αλβανίας. Δεν είχε ο ΠΑΟΚ άποψη από πρώτο χέρι από τον ίδιο. Συγγνώμη, Γιώργο, μπορούσε να πάρει ένα τηλέφωνο ο Βρίζας, τον Κάτσε, να του πει τι έγινε, τα πιστεύεις αυτά ή δεν τα πιστεύεις, ναι, και να βγει άμεσα. Να καλύψει τον παίχτη απέναντι στον κόσμο, γιατί έδωσε χρόνο στον κόσμο να βγει με ανακοινώσεις και πλέον δεν μπορεί να το γυρίσει το ποτάμι πίσω. Εγώ λέω πολύ απλά ότι αν αυτή τη στιγμή η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποφασίσει και τον κρατήσει τον ποδοσφαιριστή και τον τιμωρήσει αυστηρά, ο ποδοσφαιριστής αυτός θα έχει τη δύναμη να βγει μέσα σε μια τούμπα 30.000 ανθρώπων που στο παραμικρό λάθος θα βγει και θα τον ορμήξει τον ποδοσφαιριστή αυτόν να παίξει μπάλα. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, αν θα μπορούσε να το σταματήσει αυτό το ξέσπασμα που ακολούθησε. Εγώ πιστεύω στη λογική που ακολουθούσε μέχρι σήμερα ο κύριος Σαββίδης. Αν έβγαινε ο κύριος Σαββίδης και έλεγε ότι είναι θέμα δικό μας, θα μιλήσουμε με τον ποδοσφαιριστή και θα δούμε τι θα κάνουμε. Έβγαινε από την πρώτη στιγμή και όχι να περιμένει αντιδράσεις του κόσμου για να μπορέσει να αποφασίσει. Πιστεύω θα προστάτευε ένα περιουσιακό του στοιχείο, θα προστάτευε την ομάδα και δεν θα είχε ζημιά. Εγώ δεν γίνομαι αυτή τη στιγμή μάντης κακών, αλλά λέω ότι ο μόνος κερδισμένος από αυτή την υπόθεση θα βγει ο Κάτσε. Με τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα, ο Κάτσε δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να πάει σε κάποια άλλη ομάδα. Το να λέμε ότι θα του λύσει το συμβόλαιο, βέβαια προσέθεσε ο Αργύρης αζημίως ενδεχομένως με την έννοια ότι κάτι θα πάρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από τον ποδοσφαιριστή αυτόν. Αλλά άκουσα πάρα πολύ κόσμο στα ραδιόφωνα τον τελευταίο καιρό και η αίσθησή μου είναι ότι συμπερασματικά ότι ο μόνος ωφελημένος από αυτήν την υπόθεση θα βγει. Θα είναι ο Κάτσε. Αυτό. Ο ΠΑΟΚ θα ζημιώσει από αυτήν. Το θέμα ξέφυγε από τα όρια του ΠΑΟΚ. Έτσι, ξέφυγε και... Γι' αυτό λέω ότι έπρεπε γι' αυτό ότι άργησε το ξεκίνημα. Ναι, άργησε, ναι. Έπρεπε να το συμμαζέψει το θέμα. Ήταν θέμα που δύσκολα μπορούσε να κρατηθεί, ναι, εντός ΠΑΟΚ. Ούτως ή άλλως. Όχι, δεν είπα αυτό. Προφανώς δεν θα κρατιόταν εντός ΠΑΟΚ. Αλλά μια θέση υπεύθυνη
τη διοίκηση, εγώ θα έλεγα του κυρίου Σαββίδη, ξεκάθαρα πράγματα. Ναι, άλλο αυτό. Ξεκάθαρα πράγματα θα μπορούσε να σταματήσει τον κόσμο, γιατί ο κόσμος από εκεί και μετά άρχισε με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις να λέει ανεπιθύμητος, 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 με αποτέλεσμα να μην μπορεί αυτή τη στιγμή να το μαζέψει το θέμα. Και επαναλαμβάνω, δεν θέλω να γίνω μάτι κακών, αλλά επειδή εμένα με ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ από αυτή την υπόθεση θα ζημιώσει ούτως ή άλλως. Αυτό που βγήκαν και είπαν. Συγγνώμη για το πωλείται με ένα εκατομμύριο, δεν ξέρω αν ήταν επίσημη ανακοίνωση του ΠΑΟ κτλ. Ναι, κάτι που άκουσα εκεί. Έχουν υποθεί πολλά. Είναι αστεία υπόθεση. Δεν είναι αστεία υπόθεση. Γιατί το παιδί, όταν θέλεις να το διώξεις, όταν θα υπάρχει επίσημη θέση του ΠΑΟΚ ότι δεν μπορεί να ξαναπαίξει τον ΠΑΟΚ, καμία ομάδα δεν πρόκειται να δώσει λεφτά στον ΠΑΟΚ ή τουλάχιστον σοβαρά λεφτά για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι φιλόδοξος. Και είναι βασικός αυτή τη στιγμή στην Εθνική Αλβανίας και ενδεχομένως ο ΠΑΟΚ από αυτό τον παίχτη μετά από ένα ή δύο χρόνια θα μπορούσε να πάρει καλά χρήματα αν ήθελε να τον δώσει. Εν πάση περιπτώσει, λέω την άποψή μου ότι ο ΠΑΟΚ μπορούσε να προλάβει το θέμα για να προστατεύσει το περιουσιακό του στοιχείο που λέγεται κάτσε. Από εκεί και μετά, κανένας δεν συμφωνεί με αυτό το οποίο έχει και προφανώς ο κόσμος αντέδρασε και αντέδρασε με δηλώσεις. Και είπα αυτό ότι τελικά το μόνο που δεν θα ωφελήσει είναι τον ΠΑΟΚ. Πριν πάω στον Αλέξανδρο τον Νικολαίδη, που πραγματικά θέλω να τον ακούσω με περίσσια προσοχή σήμερα, γιατί είναι αυτό που περιγράψε ο κύριος Λίβας προηγουμένως, ένας αθλητής που τίμησε τα χρώματα της πατρίδας του, της πατρίδας μας, έχει βρεθεί σε αντίπαλα κόρτ, έχει παίξει, έχει γιουχαριστεί, έχει δώσει μάχη, έχει μείνει όρθιος. Θέλω πριν πάω σε αυτό το συναισθηματικό κομμάτι, το οποίο περιμένω με αγωνία να τα ακούσω, να κάνω μια μικρή έτσι, εισβολή στο πολιτικό κομμάτι, να τον ντύσω πολιτικό τον Σίμω τον Δανιηλίδη, δήμαρχος είναι, δεν είναι ακριβώς πολιτικός, αλλά πραγματεύεται με πολιτικούς, γιατί πήρε διαστάσεις και πολιτικές, κύριε Δανιηλίδη. Ναι. Καταρχήν, νομίζω ότι οφείλουμε να δώσουμε να καταλάβουν όλοι οι πολίτες που δεν ξέρουν ακριβώς τι σημαίνει ουτσεκά. Να ξεκαθαρίσω εξ αρχής ότι κάθε ποδοσφαιριστής, και ειδικά όταν είναι από άλλες χώρες, έχει δικαίωμα να έχει στα χέρια του την σημαία της πατρίδας του. Δηλαδή, αν ο Βιερίνια είχε τη σημαία της πατρίδας του. Κάποια στιγμή θα τολμούσε κανένας να πει κάτι. Δεν νομίζω ότι όχι. Η Πορτογαλία έχει βλέψει προς την Ελλάδα. Όχι, όχι. Όμως. Μισό λεπτό. Έχει διαφορά, θα σας πω επακριβώς. Ο Ουτσεκά δεν είναι η Αλβανία. Ο Ουτσεκά είναι μια δολοφονική, εγκληματική, τρομοκρατική οργάνωση. Που ακόμα και μέσα στην Αλβανία σοβαροί, δημοκρατικοί, προοδευτικοί παράγοντες του συστήματος της Αλβανίας την έχουν αποκηρύξει αυτή την οργάνωση, την έχουν εκτός νόμου. Ως δολοφονική, εγκληματική, τρομοκρατική οργάνωση και βέβαια δεν έχει καμία μα καμία δουλειά κανένας αθλητής σε καμία ομάδα, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου να φοράει εμβλήματα τρομοκρατικών, δολοφονικών, εγκληματικών οργανώσεων. Άρα, επειδή στην απολογία του ο Κάτσε είπε «είδα τη σημαία», γιατί το έμβλημα. Η φωτογραφία έχει το έμβλημα της σημαίας της Αλβανίας, αλλά από πάνω γράφει Ουτσεκά. Οι τρομοκράτες και οι δολοφόνοι του Ουτσεκά, όπως κάνουν πολύ πονηροί σε αυτό το σύστημα, εμφανίζουν τη σημαία της χώρας. Ωραία. Για να την εκμεταλλευτούν. Πάμε λίγο στο προκείμενο. Άρα θεωρώ απολύτως απαράδεκτο, καταδικαστέο, καταρχήν σαν κίνηση να εισάγει την πολιτική μέσα στον αθλητισμό, μέσα στο ποδόσφαιρο. Δεύτερο, όχι απλά την πολιτική, την πολιτική οργάνωση δολοφόνων εγκληματιών που μάλιστα έχουν δηλώσει επίσημα οι ηγέτες του Τσεκά ότι διεκδικούν και ένα μεγάλο τμήμα της Ηπείρου και της χώρας μας κτλ. Και βαρύνονται και με χιλιάδες δολοφονίες στην περιοχή και του Κωσόβου και σε άλλες περιοχές της Σερβίας. Κύριε Δανιηλίδη, θα τον θέλατε να το δείτε να φοράει τη φανέλα με το ποιο νούμερο φοράει πάλι στον ΠΑΟΚ? Ερώτηση. Εγώ θα ήθελα. Πραγματικά, αν υπάρχει ειλικρινής μεταμέλεια, εάν υπάρχει απόδειξη ότι δεν το έκανε από σκοπιμότητα, αλλά το έκανε από λάθος, από αφέλεια και από, ναι. Από άγνοια, γιατί εγώ δέχομαι ότι αυτό το παιδί μεγάλωσε, δεν γεννήθηκε βέβαια από ό,τι ξέρουμε, μεγάλωσε από τα παιδικά του χρόνια τα 12, στην Ελλάδα. Ναι, πιθανόν, πολύ πολύ. Από δύο χρονών. Από δύο χρονών. Και να προσθέσω λίγο κάτι σήμερα σε αυτό. Χωρίς να κάνω το δικηγόρο του παιδιού, έτσι. Εγώ είπα ο ΠΑΟΚ θα ζημιώσει από αυτή την ιστορία ούτως ή άλλως και αυτός θα ωφεληθεί. Αλλά Ουτσεκά στα αλβανικά σημαίνει στρατός για την απελευθέρωση του Κωσόβου. Αν το παιδί αυτό, λέω εγώ έτσι, με τα λίγα που ξέρω, αυτό
κράτησε μόνο στο μυαλό του, ενδεχομένως να μην ήξερε όλη αυτή την έκταση που αναφέρθηκες. Ενδεχομένως, ναι. Λέω. Ναι. Ενδεχομένως. Και μπορεί να υπάρχει μια δικαιολογία, έτσι, στην κίνηση. Εμείς να το. Γι' αυτόν μιλάω, έτσι, πώς το σκεφτόταν το παιδί. Αλλά από εκεί και μετά, επαναλαμβάνω και πάλι, εμένα, ναι, αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα ζημιώσει από αυτή την ιστορία. Ναι, το κακό ή το καλό είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για μια απλή ανώνυμη εταιρεία που έχει κεφάλαιο, έχει χρήματα, χάνει, κερδίζει. Το ποδόσφαιρο. Και έναν υπάλληλό της. Έτσι, έναν υπάλληλο ή ένα στέλεχος που δεν σου κάνει τη δουλειά και το διώχνεις. Αυτή τη στιγμή όλοι μας ξέρουμε ότι μέσα από τον αθλητισμό και ειδικά από το ποδόσφαιρο, που είναι το κορυφαίο άθλημα, περνιόνται μηνύματα, ναι, στην κοινωνία, ναι, και ειδικά στην νεολαία. Έτσι. Γι' αυτό ορθά αντιμετωπίστηκε αποφασιστικά από όλους τους φορείς της χώρας, που δεν είναι η ίδια. Ο Κατίδης δεν φόρεσε μία της χώρας μας. Ο Κατίδης έκανε χιτλερικό. Συνειδητά ή ασυνειδητά, ήταν διαφορετικό. Αυτός λέει, δεν ήξερε. Ούτε... 19... Αγαπητέ Κώστα, έχουν ευθύνη. Ναι, ναι, έχουν ευθύνη. Έχουν ευθύνη. Όταν παίρνουν, και ειδικά ο Κάτσε είναι από τα φυτώρια του ΠΑΟΚ, έτσι. Πέρασε από... Πρέπει κάποιος, εκτός από τον να μαθαίνει να κάνουν κοντρόλ, να κάνουν σούτ, να κάνουν σέντρα, Φρυός, να τους λέει και κάποια βασικά πράγματα για το κοινωνικό περιβάλλον, για την ιστορία, για τον τρόπο συμπεριφοράς. Άκουσα κάποιος σε ένα ραδιόφωνο, είπε 18 χρονών, είναι ενήλικας, ψηφίζει, αποφασίζει, γίνεται επαγγελματίας, αμείβεται με τέτοιο τρόπο που δεν αμείβεται κανένας, άρα δεν έχει καμία δικαιολογία στο να μην ξέρει πράγματα. Σωστό και αυτό. Ναι. Και αυτό. Όλες οι απόψεις. Και μεταφέρω απλά, ναι, την άκουσα. Και τελειώνοντας, με συγχωρείτε, ναι, δεν έχει καμιά δουλειά κανένα πολιτικό μόρφωμα, ειδικά σαν τη Χρυσή Αυγή, να παρεμβαίνει για να εκμεταλλευτεί. Κύριε Δανειλίδη, έτσι, έχει 13% από ό,τι είδα στη τελευταία δημοσκόπηση και είναι ένα πολιτικό κόμμα το οποίο, καλός ή κακός, έχει 13%. Δεν μπορεί να πηγαίνει να εκμεταλλευτεί μία τέτοια ιστορία και να βγάζει αυτές τις απαραίτητες. Δεν ξέρω αν τις έχετε, όχι, τις ανακοινώσεις. Δεν διαφωνώ, ούτε συμφωνώ. Απλά, σαν κοινωνικό φαινόμενο, το παραθέτω του... και λέω ότι δεν είναι κάτι το οποίο. Είναι ένα ποσοστό. Έβλεπα προχθές το ποσοστό και είχε 5 και η Χρυσή Αυγή είχε 13. Δεν θα ισχύουν αυτά. Ποσοστά τα δίνει ο λαός. 3 είχε, ούτε 5. Στις εκλογές, όχι στις δημοσκοπήσεις. Εντάξει. Ωραία. Έτσι, αλλά δεν είναι πολιτική εκπομπή, ούτε με ενδιαφέρει. Απλά θέλω να πω ότι είναι κομμάτι της εποχής μας και η Χρυσή Αυγή. Να αποκρατικοποιήσουμε το. Δεν γίνεται όμως. Δεν μυρίστηκαν, αυτοί συμπεριφέρθηκαν ότι μυρίστηκαν ψοφίμοι και πέσανε σαν κοράκια να το εκμεταλλευτούν. Όχι. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι ψοφίμοι. Δεν είναι για εκμετάλλευση. Ακόμα και αυτό το λάθος, το τραγικό που έγινε από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Πάω στον Αλέξανδρο τον Νικολαίδη. Θέλω να ακούσω τον Αλέξανδρο τον Νικολαίδη. Γι' αυτό το λόγο, συγγνώμη. Κύριε Φανέ, Κώστα. Να πάω λίγο στον Αλέξανδρο. Ναι, 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 βέβαια. Ο Αλέξανδρος έχει περισσότερο λόγο από τον καθένα μας σήμερα. Θα μιλήσω αργότερα. Θεωρητικά όμως. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει προλάβει. Λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό το λόγο, Δήμαρχε, αμέσως αντέδρασε ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Γιατί ακριβώς ήταν η αντίδραση, ναι, σε αυτό που υποκαθιστά λίγο τη διοίκηση. Με πρόλαβε και γι' αυτό είπα. Θα προτιμούσα να αντιδράσει η ΠΑΕ. Γι' αυτό είπα στην τοποθέτησή μου ότι έπρεπε η ΠΑΕ να το έχει προλάβει. Ναι. Πάμε. Έξω, δια ανάταση χειρός γίνεται να πάρει. Όχι, 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 να φαντάζομαι. Όχι, μπορεί και μάλλον. Εσύ με άλλο τρόπο. Μη φωνάζει μετά και εμεί σηκώσει κανένα χέρι, γιατί έχω φύγει κατευθείαν. Αυτό δεν έχω και δίπλα. Έχω και στεντόρια φωνή και μπορώ να σκεπάσω. Δεν έχω και δίπλα. Δεν έχω πρόβλημα. Αλέξανδρε, μη σηκώνει χέρι, γιατί. Όχι, φωνή μη σηκώνει. Πολλά, πολλά ντάν. Καταρχήν, είναι να μιλήσουμε και να ξέρουμε αν μιλάμε σοβαρά ή όχι. Μιλάμε με τη βάση ότι δεν μπορεί να δεχτεί κανένα, τουλάχιστον από όσοι βρισκόμαστε εδώ μέσα, ότι δεν ήξερε τι φόρεσε. Άμα μιλάμε τώρα ότι δεν ήξερε τη φόρεση, εγώ δεν έχω λόγο να συνεχίσω αυτή τη συζήτηση εδώ πέρα. Mm-hmm. Αν πει ότι υπάρχει ένας Αλβανός που δεν ξέρει τι σημαίνει ουτσεκά και φόρεσε αυτή την μπλούζα χωρίς να ξέρει τι είναι και τι σημαίνει, εγώ μετά θεωρώ ότι με θεωρεί δύο φορές βλάκα, γιατί μου το λέει δεύτερη φορά ψέματα στα μούτρα μου ότι δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό που φοράω. Mm-hmm. Είναι αυτό. Το πρόβλημα δεν είναι ούτε ο Κάτσε, το πρόβλημα δεν είναι ούτε ο ΠΑΟΚ. Κύριε Ρεφανέ, μεταλείπεις, άκουσα. Να κάνετε ένα συλλογισμό για το πώς θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να καλύψει αυτό που έκανε. Εγώ δεν είπα να καλύψει. Εγώ είμαι διαμέτρο αντιθετός. Όχι, δεν είπα να καλύψει, είπα να προστατεύσει το περιβάλλον. Το στοιχείο του ΠΑΟΚ είναι ο κόσμος του και η ιστορία του και όχι οι ποδοσφαιριστές του. Δεν μπορώ να δεχτώ εγώ αυτό που λέτε. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι.
να καλύψει ένα παίκτη που κάνει κάτι τέτοιο. Όχι, όχι, δεν είπα να καλύψει. Είπα να προλάβει το θέμα. Είναι ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να αρνηθεί το αίρεσμα και την κοινωνική ευθύνη που έχει απέναντι στον κόσμο. Για μένα το πρόβλημα δεν είναι του ΠΑΟΚ, είναι του ποδοσφαίρου. Και πρέπει να κοιτάξει κάποιος πραγματικά τι γίνεται στο ποδόσφαιρο με αυτά τα παιδιά, τα οποία αλλού πατάνε και αλλού βρίσκονται. Ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, από εκεί που ήταν στα χωριά τους, κυκλοφορούν με τα πιο ακριβά αυτοκίνητα της πόλης και νομίζουν ότι πιάσανε τον παπά. Έτσι. Και επειδή είναι, έρχονται από φτωχές οικογένειες χωρίς να έχουν σπουδάσει, και όλοι αυτά τα παιδιά και όλοι αυτοί οι άνθρωποι ξέρουμε ότι όταν έρθουν σε μια τόσο μεγάλη αλλαγή, συνήθως κουνιούνται και δεν ξέρουν πολύ καλά τι τους γίνεται. Προχωράνε σε τέτοιου είδους ενέργειες και 3 κρούσματα σε ένα χρόνο ημερολογιακά νομίζω ότι δεν είναι λίγα. Πρέπει να τα κοιτάξουμε πάρα πολύ σοβαρά τι πρέπει να γίνει. Γιατί αν θεωρήσουμε ότι είναι παιδιά, παιδιά είναι και του μπάσκετ, παιδιά είναι και από τα άλλα αθλήματα, αλλά και εγώ δεν έχω δει κανένα άλλο να κάνει κάτι τέτοιο. Είναι μέρος ενός γενικότερου προβλήματος. Συνέβη στο στίβο. Υπάρχει μια έκρηξη με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόσεξε. Συνέβη. Εκεί, αν δεν προφυλάξει τον εαυτό σου, τα προσωπικά σου δεδομένα μπορούν να βγουν παντού στον αέρα. Δηλαδή, αν δείξει, πήγα εκεί, έκανα εκείνο. Η φωτογραφία αυτή τραβήχθηκε. Συνέβη στο στίβο από μια αθλήτρια η οποία ήταν γνωστό ότι είναι ο παδός του συγκεκριμένου κόμματος. Αν δεν γινόταν το θέμα, δεν το ξέραμε εγώ και εσύ. Εγώ που ήμουν στον χώρο του αθλητισμού, το ήξερα τέλο πάντων. Αυτό είναι μέρος γενικότερου προβλήματος και δείχνει ότι τα παιδιά πραγματικά δεν σκέφτονται τι κάνουν, πού είναι, ποιοι είναι, πόσο μεγάλη εμβέλεια έχουν αποκτήσει πλέον και πόσο επηρεάζουν. Και με αφορμή το Facebook, το Twitter και όλα αυτά που είναι επίσης ένα μέσο εντυπωσιασμού για μένα κυρίως και με το ότι βγαίνουν και όλα αυτά τα προσωπικά δεδομένα, φωτογραφίες, όλα τα πάντα. Δηλαδή πλέον, αν δεν προστατευτείς, τελείως. Είσαι εκτεθειμένος. Αν δεν κοιτάξεις να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Εγώ δεν το λέω για τον Κάτσε, το λέω ως μέρος γενικότερο προβλήματος. Εγώ θα πω συγκεκριμένα τώρα, έτσι. Πιστεύω ότι από τον τρόπο που μιλάω, καταλάβατε ποια είναι η απόψη μου, ότι για μένα στην Ελλάδα πρέπει να το κουμπί το ποδόσφαιρο αυτό το παιδί. Δεν είμαι ούτε εθνικιστής, δεν είμαι ούτε τίποτα από όλα αυτά. Απλά θεωρώ ότι μερικά πράγματα δεν μπορείς να τα κουμπάς. Και δεν φόρεσε την μπλούζα από ένα πολιτικό κόμμα στη Σλοβενία, ούτε στη Σερβία, ούτε στην Πολωνία. Φόρεσε την μπλούζα του Τσεκά. Και δεν όσοι είμαστε. Αλέξανδρε, είναι δολοφονική εγκληματική οργάνωση. Ακόμα χειρότερα. Εάν φορούσε τη φανέλα ενός νόμιμου κόμματος δημοκρατικού. Τι έχει να κάνει με το κόμμα. Το θέμα μου είναι. Εντάξει, δεν υπήρχε θέμα. Πρέπει. Εγώ δεν θέλω να πω για το τι φόρεσε. Είναι γενικά αυτό όπως το εξετάζω εγώ και το καλύψαμε εδώ πέρα το θέμα. Είναι πώς οι αθλητές ή ο χώρος του αθλητισμού γίνεται βήμα για να περνούνται τέτοιου είδους μηνύματα. Αυτό θέλω να πω. Κωστά, και θέλω να πω ναι. Εγώ να σε διακόψω, συγγνώμη. Αν είχε πρόθεση, γιατί εγώ μπορώ να πιστέψω. Όχι τώρα πάλι γιατί σου λέω. Στόχος επετεύχθη, αν είχε πρόθεση. Γιατί να μην ζητήσει συγγνώμη. Γιατί απλούστατα θα μπορούσε να προσποριστεί από αυτό σαν γεγονός με το δεδομένο θα έφευγε ελεύθερος και μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε ομάδα να υπογράψει. Μπορεί να φύγει ελεύθερος, κύριε Λίβα. Πάμε στο νομικό κομμάτι τώρα. Για να μας πει λίγο. Θα φύγει και ελεύθερος. Αν αυτό είχε σαν στόχο να το πετύχει αυτό, θα κρατούσε το πιο εύκολο ήταν να κάνει κάτι τέτοιο. Αν ζητάει συγγνώμη για να γλιτώσει τις συνέπειες, είναι ήδη ήρεος στην Αλβανία. Τι, ποιο είναι το πρόβλημα του να μην το κάνει, να ζητήσει συγγνώμη, τι καταλαβαίνω. Κύριε Λίβα, νομικά τι μπορεί να κάνει η ΠΑΕ. Μια ΠΑΕ, όχι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τώρα. Δηλαδή, μπορεί να πει σε έναν αθλητή, σου κόβω το ποδόσφαιρο, γεια σας, τελείωσε. Γιατί υπάρχουν νομοθεσίες στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο διέπεται από νόμους. Εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι βγαίνουν στην ΕΠΟ κτλ. Πριν να σας απαντήσω, θα ήθελα να κάνω δύο μικρές επισημάνσεις. Λίγο σύντομα και να το κλείσω, πάμε και σε ένα άλλο θέμα στο κήπο. Βεβαίως. Πρώτον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν ο κύριος Κάτσε επέλεξε την εθνική Αλβανία αντί για την εθνική Ελλάδος, δεν υπήρχε καμία αντίδραση. Εντάξει. Γιατί να υπάρχει. Γιατί να υπάρχει, γιατί βλέπω την απέναντι πλευρά ότι μας κατηγορεί ότι. Εντάξει τώρα. Ένα κόμμα της Αλβανίας. Μην μένουμε εκεί, κύριε Λίβα. Πάμε λίγο να ακούσει ο κόσμος, γιατί με ενδιαφέρει. Λένε πολλοί στα καφενεία κτλ. Να του κόψει τίποτα. Τι δικαίωμα έχει μια ΠΑΕ να κάνει λοιπόν σε ένα ποδοσφαιριστή, καλά, σε έναν χώρο που διέπεται από νόμους. Το να του κόψει την μπάλα, έτσι όπως ακούγεται τελείως. Καταλάβατε τι λέω. Σε καφενεία. Εγώ στείλω βεβαίως. Είναι πολύ ακραίο και σχετικό. Η ΠΑΕ, οποιαδήποτε ΠΑΕ, δεν χρειάζεται. Η ΠΑΟ και έχει εξαιρετικούς νομικούς, δεν χρειάζεται σιμουλάτορες. Θα μπορούσε, αν ήθελε να φτάσει την υπόθεση στα άκρα, επειδή διακοπή συμβολέου πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί έχουν μείνει σε αυτή την εντύπωση πάρα πολύ και μάλιστα και παράγοντες ότι του διακόπτε το συμβόλαιο για 2 μήνες, για 3 μήνες. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό. Έτσι. Ή του βάζει πρόστιμο, ή έτσι, τον απαλλάσσει, ή του λύνει το συμβόλαιο. Το να του λύσει το συμβόλαιο. Για μένα τώρα μιλάω πλέον, ξεφεύγω από το κομμάτι νομικά, το... Νομικά.
Για μένα θα ήταν από την πλευρά τη ΠΑΕΠΑΟΚ χαζό να του κόψει την μπάλα, να του κόψει το συμβόλαιό του η καλύτερη του. Κύριε Λίβα, συντρέχει λόγος, δηλαδή αναφέρεται κάπου ως παράπτωμα αυτό? Γιατί μετά υπάρχει και UEFA και η FIFA, ξέρετε. Ναι. Για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, αν αυτή η διαδικασία τελειώσει εδώ πέρα εσωτερικά, όπου και να πάει μετά δεν θα δικαιωθεί, θα δεχτούν τις δικές μας τις αποφάσεις. Αλλά σε σχέση με τους κανονισμούς, ναι. Επειδή αναφέρεται εκτός από ένα καταγεγραμμένος λόγος για να λυθεί ένα συμβόλαιο, ναι. Δεν αναφέρεται κάπου συγκεκριμένα. Το θέμα είναι αν αυτή η συμπεριφορά του Κάτσε και σε σχέση και με τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τον κόσμο, την αναστάτωση που υπάρχει και στο εσωτερικό της ομάδος, εάν η συγκεκριμένη επιτροπή θα θεωρήσει ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά συνιστά σπουδαίο λόγο. Που η έννοια του σπουδαίου λόγου. Ναι, ναι. Δηλαδή, θα του ζητήσει η ΠΑΕΠΑΟΚ να λύσει το συμβόλαιο και θα πει όχι ο Κάτσε. Σας είπα ότι θα πει ναι ο Κάτσε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Πάντως, όταν λέει ο Αλέξανδρος ότι είναι ήρωας από τη στιγμή στην Αλβανία, δεν λέω να του λύσει. Θα φύγει και θα πάει σε μια καλή ομάδα. Εγώ λέω να τιμωρηθεί. Λέω να τιμωρηθεί με ένα πρόστιμο επί του συμβολέου. Και η UEFA και η FIFA απαγορεύουν. Απαγορεύουν ρητά την οποιαδήποτε προβολή βία πολύ περισσότερο εγκληματική οργάνωση. Δεν θα φτάσει εκεί το θέμα καθόλου. Όταν η ΕΠΟ απευθύνθηκε στην UEFA, ξέρετε τι απήντησε? Όταν συμβαίνει σε γήπεδο. Δεν έχω καμιά δικαιοδοσία, λύστε το ειδικό σου θέμα. Λοιπόν. Ναι, όχι, λέω, εάν ο ΠΑΟΚ επιβάλλει ένα αυστηρό πρόστιμο και η πλευρά του παίκτη προσφύγει, θα χάσει την προσφυγή, γιατί και η UEFA και η FIBA έχουν αποδείξει όπου κι αν υπήρξαν περιστατικά προβολής πολύ μικρότερης αξίας και σημασίας από τον Ουτσεκά, και η UEFA και η FIBA σταθήκανε πολύ σκληρά. Ακόμα και στο πρόστιμο. Γιατί έχουν επιλέξει και μάλιστα κατά τη γνώμη μου σωστά έχουν επιλέξει να χτυπήσουν την προβολή της βίας. Υπάρχει τόσο ευαισθησία από τις ευρωπαϊκές ομοσπονδίες που εγώ, παραδείγματος χάρη το 2008, σε ένα πανευρωπαϊκό που ήθελα να συμμετέχω, είχα γράψει σε μια φόρμα μου πάνω η Μακεδονία είναι ελληνική και δεν μου επέτρεψαν να αγωνιστώ με αυτό. Ισχύει. Και τώρα κάποιο. Ένα παράδειγμα λοιπόν. Ναι, απλά εκεί ήταν αγώνες. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μπούμε σε αυτή τη λογική. Ναι, δεν χρειάζεται να μπούμε σε αυτή τη λογική. Μόνο η διατάραξη των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ του ποδοσφαιριστή και των οπαδών και οι αντιδράσεις μπορεί να υπάρχουν. Για τον οποιοδήποτε λόγο, δεν το λέω για αθλητιστικό, γιατί βγήκε και έκανε κάποιες ακραίες δηλώσεις για ένα οποιοδήποτε θέμα. Μόνο και μόνο γι' αυτό το λόγο, η εκτίμησή μου είναι ότι μια επιτροπή μπορεί να του λύσει το συμβόλαιο. Τώρα, όπως είπε και ο κύριος Ορφανός, τώρα, αν θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία, εντάξει, εκτιμώ ότι είναι θέμα καθαρά διοικητικού περιεχομένου και δεν νομίζω ότι πρέπει να τοποθετηθούμε εμείς. Τι πρέπει να κάνει η ΠΑΕΠΑΟΚ. Θέλω να αλλάξω θέμα, να πάω λίγο στον κύριο Δανιλίδη πάλι, γιατί αρχίζει ο χρόνος και με πιέζει πλέον ασφυκτικά. Θα κάνετε γήπεδο, κύριε Δανιλίδη? Το καινούριο του ΠΑΟΚ, έτσι μαθαίνω. Όχι, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν εννοώ εσείς, εννοώ αν στην περιοχή την ευρύτερη. Όχι, δεν έχουμε χώρο. Κατά τη γνώμη μου, το καινούργιο γήπεδο του ΠΑΟΚ